Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι την κανονική ροή του προγραμματός μας, καθώς οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν είναι καταιγιστικές. Μια πολύ δύσκολη νύχτα μετά και τη σειρά επιθέσεων κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Η Μαρία Ανδρικάκη είναι και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα. Μαρία. Αραβικά μέσα τώρα, Γιάννη, κάνουν λόγο για 72 νεκρούς τουλάχιστον και πάνω από 158 τραυματίες από τις δύο εκρήξεις επικαλούμενα αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας. Αυτό σε επίπεδο δημοσιευμάτων χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή. Στο Ινκαμπούλ, αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί, ακούγονται πυροβολισμοί. Πρόκειται πιθανότατα για Ταλιμπάν που προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη, καθώς παρά τις εκρήξεις το χάος στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου συνεχίζεται. Χιλιάδες Αφγάνοι είναι στριμωγμένοι στην περίμετρό του, δείχνουν τα χαρτιά τους, ζητώντας να μπουν μέσα και να φύγουν. Δείχνουν τα διαβατήριά τους στους Αμερικανούς στρατιώτες που το φιλούν, καθώς θέλουν να φύγουν. Ο μεγαλύτερος φόβος αυτή τη στιγμή είναι μια νέα επίθεση, η απειλή υπάρχει ακόμη, ενώ ερωτήματα τώρα γύρονται για τα κενά στο πρωτόκολλο ασφαλείας, με ειδικούς να εκτιμούν ότι εξαιτίας του τεράστιου αριθμού ανθρώπων που είναι συγκεντρωμένο στην Καμπούλ, το έργο του ISIS διευκολύνθηκε. Μπόρεσαν δηλαδή να περάσουν απαρατήρητοι μέσα στο πλήθος. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας στην πύλη του αεροδρομίου, στην πρώτη δηλαδή έκρηξη, ενεργοποίησε τη βόμβα την ώρα που περνούσε σωματικό έλεγχο. Ενώ άλλοι αναφέρουν ότι ένα ύποπτο αυτοκίνητο εθεάθη σε ένα από τα σημεία ελέγχου των Ταλιμπάν, ώσπου να υπάρξει όμως κινητοποίηση, ήταν πάρα πολύ αργά. Η Ουάσιγκτον διαμηνεί ότι η οργάνωση δεν θα εμποδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ολοκληρώσουν την αποστολή τους, ενώ αναμένεται διάγγελμα του Biden, Γιάννη, για τις εκρήξεις τις επόμενες ώρες. Μέχρι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία ζητούν από τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Αφγανιστάν να μην πλησιάσουν την περιοχή του αεροδρομίου και να περιμένουν οδηγίες. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γρήγορα όμως πρέπει να μεταφερθούμε και εντός συνόρων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ευλαμπία Ρέβη, καθώς Ευλαμπία έχουμε έναν νεκρό αστυνομικό στην Εύβοια. Πρόκειται, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, για τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος της Ερέτριας. Βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είναι 29 ετών ο αστυνομικός. Τον αναζητούσαν οι δικοί του και οι συνάδελφοί του από το μεσημέρι. Βρέθηκε, είπαμε, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, δυστυχώς νεκρός, από είχε τραύματα. Το υπηρεσιακό του όπλο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ήταν πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα, σε ένα παρκάκι. Αυτή την ώρα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τον χώρο. Έχει σπεύσει στο σημείο φυσικά και ιατροδικαστής. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και μεταξύ αυτών και εκείνο της αυτοκτονίας. Γιάννη. Ευλαμπία, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας.